και αποτελούν το 70% αυτών που έχουν κόκκινα δάνεια. Ότι οι κακοπληρωτές είναι ένα μικρό ποσοστό, είναι γύρω στο 17% όπως λένε οι εκτιμήσεις. Υπάρχει αυτό ως γεγονός? Να σας απαντήσω. Καταρχήν να πούμε κάτι πιο γενικό. Ναι, ναι. Όσον αφορά το, ποιον αφορά. Mm-hmm. Αφορά όλες τις επιχειρήσεις. Μικρές, μεσαίες, μεγάλες, ατομικές, συνεταιρισμούς. Δηλαδή είναι μια προσπάθεια μιας ολιστικής προσέγγισης, η οποία εξετάζει πρωταρχικά το τι μπορεί η επιχείρηση να πληρώσει και δευτερευόντως το τι χρωστάει. Δηλαδή είναι μια τομή η οποία κρίνει τη δυνατότητα αποπληρωμής της επιχείρησης σε σχέση με το πώς μπορεί να είναι σε βιωσιμότητα και με το πώς... Άρα λοιπόν και με μια ματιά να επιβιώσει αυτή η επιχείρηση. Δεν είναι το θέμα δηλαδή να την κλείσουμε, ναι. Δεν είναι το θέμα να την ξεζουμίσουμε. Είναι ακριβώς αυτό. Δηλαδή... Αλλά με ποιο τρόπο μπορούμε να τη βοηθήσουμε να ξανασταθεί στα πόδια της. Ακριβώς αυτό. Φανταστείτε αν μια επιχείρηση βαρύνεται από παλιά χρέη, δημιουργούνται μια σειρά από προβλήματα. Προβλήματα που έχουν να κάνουν με το πώς θα μπορέσει να πάρει χρηματοδότηση για να αναπτυχθεί, με το πώς ποιον θα πρωτοπληρώσει, ότι ο ένας πιστωτής δεν ξέρει τι χρωστάει ο άλλος. Δηλαδή υπάρχουν μια σειρά από δυσκολίες, κύριε Δάρα, οι οποίες δεν αρμόζουν, ας πούμε, σε ένα ενάρετο οικονομικό κύκλο επιχείρησης και τις οποίες καλούμαστε να λύσουμε. Τι καθορίζει λοιπόν, ποια είναι βιώσιμη, ποιο είναι ο δείχτης, τι θα κοιτάξετε για να πείτε ότι αυτή μπορεί να ενταχθεί? Τα κριτήρια τα οποία έχουμε βάλει είναι πάρα πολύ χαλαρά. Δηλαδή, όταν λέω πάρα πολύ χαλαρά, πρόκειται για λειτουργική κερδοφορία. Να λύσουμε μια παρεξήγηση, δηλαδή... Γιατί αυτό που ζητούσαν μέχρι στιγμή, και σας διακόπτω κύριε Ολυμπίτη, ήταν αφενός καταφέρατε να ρίξετε το όριο στις 20.000 ευρώ. Δηλαδή μπορεί κάποιος για οφειλές από 20.000 ευρώ συνολικές να μπει μέσα. Γιατί αυτό που ξέραμε, και εδώ ήσασταν να μας το πείτε, ακούγαμε ότι οι απαιτήσεις ήταν για 50.000 ευρώ, για 100.000 ευρώ, για πολύ μεγαλύτερα νούμερα. Οπότε μπορούν να μπουν περισσότερες επιχειρήσεις, αλλά από την άλλη δεν είναι σκληρό να τους ζητάτε κερδοφορία των τριών τελευταίων ετών? Να εξηγήσουμε καταρχήν το τι εννοούμε όταν λέμε λειτουργική κερδοφορία. Κερδοφορία και όχι κερδοφορία. Μπορεί κάποιος να έχει 3 χρόνια ζημιές και να έχει λειτουργική κερδοφορία. Δηλαδή, μιλάμε για το δίκτυο EBITDA που όσοι γνωρίζουν οικονομικά, ο οποίος αφαιρεί τις αποσβέσεις, τα τοκοχρεωλήσια και τους φόρους. Δηλαδή, για να το πούμε έτσι λαϊκά κατανοητά. Ναι. Εάν δεν υπήρχε η εφορία, δεν υπήρχαν οι τράπεζες και δεν υπήρχαν οι αποσβέσεις, 1 cent κέρδος στα 3 χρόνια. Άρα, και αυτό το πράγμα και λοιπόν... Και την παρούσα χρήση, έτσι. Δηλαδή στην παρούσα χρήση. Και αυτό θα πει. Ένα sense. Δηλαδή, τα χρέη που έχεις προς το δημόσιο, προς όλους αυτούς, δεν τα υπολογίζω για να δω. Λέω, αν δεν τα έχεις όλα αυτά τα βάρη, ναι, θα ήσουν αλειτουργικός. Ακριβώς. Είναι αυτά που σου στοιχίζουν να μην λειτουργείς. Αυτό δεν είναι σκέψη. Αυτή είναι η φιλοσοφία. Μάλιστα. Με αυτόν τον τρόπο, λοιπόν, αφού βρεθεί αυτό ότι είσαι λειτουργικός, δηλαδή. Και μάλιστα, επειδή υπάρχουν κάποιες κατηγορίες επιχειρήσεων, ναι, κυρίως τεχνικές και κατασκευαστικές, οι οποίες ακόμα και αυτό το κριτήριο το ελαστικό δεν τις καλύπτει. Ναι, γιατί τα τελευταία χρόνια η οικοδομή δεν υπάρχει. Οικοδομή. Αυτή λοιπόν, ενώ είναι δυνητικά βιώσιμη, ναι, δεν έχουν καθόλου κερδοφορία. Τι κάνετε γι' αυτό? Γι' αυτό έχουμε το εναλλακτικό ότι αν έχει θετικά διακεφάλαια μπαίνει. Άρα μάλιστα, και αυτοί μπαίνουν. Και δηλαδή αυτοί υπάρχει μπαίνουν, ή το ένα ή το άλλο. Άρα... Έχετε υπολογίσει περίπου πόσοι μπορεί να είναι? Δυνητικά θα μπορούσαν να είναι 400.000 επιχειρήσεις. Αυτό το 400.000 δηλαδή, τώρα, που αναφέραμε στην πόσοι αρχή. Πόσοι από αυτού είναι... θα προτιμήσουν να μπουν ή ναι, να πάνε σε διμερείς. Είναι άλλο θέμα. Ναι. Είναι ναι, άλλο ναι, θέμα, ναι. Αλλά προσαρμοζόμαστε στο να δεχτούμε 100 με 200.000 αιτήσεις τουλάχιστον. Εξομοιώνονται όμως αυτό που λέει και υποστηρίζει ο εμπορικός και επιχειρηματικός κόσμος, είναι ότι εξομοιώνονται τα κριτήρια επιλεξιμότητας μεταξύ μικρών και μεγαλύτερων επιχειρήσεων και αυτό λειτουργεί εις βάρος των μικρών, οπότε δεν μπορούν να μπουν μικρές επιχειρήσεις. Το αντίθετο συμβαίνει, εξομοιώθηκαν ναι, υπέρ των μικρών, γιατί επειδή δεν υπάρχει ο δείκτης αυτός EBITDA στις μικρές, καταφέραμε και τον περάσαμε με μαθηματικό τρόπο μέσα στο νόμο, ώστε να ισχύσει και για τις μικρές. Δηλαδή, έχουμε κάνει συνεχώς βήματα και έχει υπάρξει διαβούλευση πολύ μεγάλη. Γιατί όταν κάποιος προσπαθεί να κάνει ένα τέτοιο νόμο, είναι αδύνατο να είναι επιτυχής εάν δεν διαβουλευτεί με όλους τους άμεσα ενδιαφερόμενους. Δηλαδή, θα ήταν παράλογο χωρίς να ερωτηθούν κοινωνικοί εταίροι, οι τράπεζες, τα επιμελητήρια, να επιχειρήσεις να κάνεις ένα τέτοιο νομοθέτημα. Κύριε Ολυμπίτη, να καταλάβουμε κάτι σε αυτό. Λέτε ότι είναι πάρα πολύ εύκολο να ενταχθεί. Από την άλλη μεριά, όλοι λένε ότι περίμεναν, δεν πλήρωναν επιχειρήσεις, περιμένοντας να δουν πού θα καθίσει, σε εισαγωγικά, αυτή η ιστορία με τον εξωδικαστικό. Και υπάρχουν πλευρές οι οποίοι σας καταλογίζουν ότι έτσι θα μπορέσουν να ξεφύγουν
οι κακοπληρωτές. Ότι και αυτοί που μπορούν να πληρώσουν, τους δίνεται τη δυνατότητα μέσα εκεί να χωθούν και να ξεφύγουν ενώ θα μπορούσαν σήμερα να έχουν πληρώσει. Πώς το εξασφαλίζετε αυτό? Η βασική δικλίδα ασφαλείας λέγεται άρση απορρίτου. Υπάρχει συνολική άρση απορρίτου. Με το που θα κάνει κάποιος την αίτηση, δηλαδή όποιος είναι κακοπληρωτής, εγώ θα τον συμβούλευα να μην δοκιμάσει να κάνει αίτηση, αν είναι στρατηγικός. Δηλαδή δεν μπορεί να παρουσιάζεται ως φτωχός και να έχει κάπου χρήματα, δηλαδή φαίνονται, μπορούν να κοιταχθούν εμβάσματα. Μπορεί να κοιταχθούν καταθέσεις σε όλες τις τράπεζες, όχι εκεί που χρωστάει. Ναι. Δηλαδή αν υπάρχει συνεταιριστική Καστελορίζου, θα βρεθούν και εκεί. Μετοχές. Τα εταιρικά ή και τα προσωπικά. Τα εταιρικά και υποβάλλει και προσωπικά δεδομένα. Είναι δυνατόν να ζητηθεί οτιδήποτε. Να δηλαδή, από τη στιγμή που αιτείται ο άνθρωπος αυτός να ενταχθεί, σημαίνει ότι παραιτείται του απορρίτου. Και όπως ακριβώς είναι ποινικό αδίκημα μια τράπεζα να δώσει τις καταθέσεις κάποιου, τώρα είναι ποινικό αδίκημα να μην δώσει. Να μην τις δώσει. Έτσι. Δηλαδή, υπάρχει αυτή η δικλίδα. Αυτή είναι μια δικλίδα. Η δεύτερη δικλίδα είναι ότι, εν πάση περιπτώσει, και οι πιστωτές. Έτσι θα ελέγξουν, θα δουν αν κάτι υπάρχει. Ναι, έχουν ενδιαφέρον έχουν και εκείνοι ενδιαφέρον, ναι, και άρα λογικά δεν θα κινηθούν ενάντια σε ίδιο συμφέρον. Ναι. Όλο μαζί λοιπόν αυτό θεωρούμε ότι διασφαλίζει. Και εν πάση περιπτώσει, ακόμα και αν ξεφύγει και ένας, καλύτερα να ξεφύγει ένας και να ρυθμιστούν 300.000 παρά να έχουμε μια διαδικασία που δεν θα ήταν γρήγορη. Μεγάλες προσδοκίες έχουν δημιουργηθεί σχετικά με το ακαταδίωκτο των τραπεζικών στελεχών. Ωστόσο, αυτό στο σχέδιο νόμου δεν έχει ξεκαθαριστεί ακόμα. Να εξηγήσουμε, δεν είμαι νομικός. Ναι. Έτσι, αλλά οι νομικοί είπαν ότι θα ήταν καλύτερο να μπει σε ένα επόμενο νομοσχέδιο, στο αμέσως επόμενο. Γιατί άρα πρέπει σε αυτό να... δεν θα είναι. Δεν θα είναι σε αυτό, θα είναι στο επόμενο, γιατί ναι, έχει αναφορά σε αυτό. Mm-hmm. Είναι νομοτεχνικό το. Είναι σίγουρο ότι να πρέπει όμως, να γίνει κάτι τέτοιο. Να πούμε τι είναι και γιατί χρησιμεύει. Πρέπει να δούμε, ναι. Μιλάμε λοιπόν ότι καλεί την πίστη ενεργώντας σύμφωνα με τις διαδικασίες του Ιδρύματος ή της υπηρεσίας του υπάλληλος, εφόσον δεν αποδειχθεί δόλος στην ενέργειά του, δεν καταδιώκεται ποινικά. Εάν δεν το είχαμε αυτό, θα είχαμε μια βιομηχανία αθώσεων, έτσι, θα αθωνόντουσαν όλοι μετά από 10 χρόνια και κανείς δεν θα υπέγραφε τίποτα. Δεν υπήρχε περίπτωση εφοριακός, γνωρίζοντας ότι μπορεί να τον κυνηγήσουν και να τρέχει στα δικαστήρια μια δεκαετία μέχρι να αθωθεί. Για 10 υποθέσεις και να έχει να χειριστεί και 100 υποθέσεις και να πρέπει να κάνει 100 ρυθμίσεις και να πάει 1000 φορές στο δικαστήριο, δεν θα βρεθεί άνθρωπος. Έχετε δίκιο. Και ούτε τραπεζικός. Να πούμε εδώ ότι μάλλον δίνεται διπλό μπόνους στις τράπεζες να προχωρήσουν. Δηλαδή, ένα είναι αυτό που λέτε για τα στελέχη τους. Ένα δεύτερο πράγμα που κάνετε στις τράπεζες είναι ότι λέτε όποια δόση δάνειο ενισχύσει αυτή την επιχείρηση που έχει μπει πια στον έξω δικαστικό, είναι η πρώτη που θα παίρνει λεφτά. Αυτό είναι λίγο τεχνικό θέμα. Έχει να κάνει με το refinancing και είναι πάνω στη συμφωνία. Δεν είναι όμως θετικό πράγμα αυτό? Είναι θετικό για πράγμα. Για να μπορέσει να βάλει λεφτά μια τράπεζα. Το θετικό είναι γενικά ότι αν ρυθμιστείς, αν ρυθμιστείς πλέον, δεν είσαι μια επιχείρηση κόκκινη, είσαι μια επιχείρηση πράσινη. Ναι. Μια επιχείρηση υγιής. Μια επιχείρηση η οποία και δανεισμό μπορεί να πάρει και ΕΣΠΑ μπορεί να πάρει. Τι θα εισπράττει το κράτος όμως από αυτά, κύριε? Λοιπόν, για πάμε να δούμε, το ρυθμίζεται, αλλά να δούμε αν έχει όφελος γενικότερα και το κράτος. Και σε ποια κατεύθυνση. Να σας εξηγήσω που είναι η συνολική ωφέλεια. Εμείς προσπαθούμε με κάποιο τρόπο να βρούμε μια χρυσή τομή ώστε και το κράτος να μην χάσει τουλάχιστον χρήματα και οι επιχειρήσεις να αναζωογονηθούν και, εν πάση περιπτώσει, να μην χτυπηθεί ούτε ο τραπεζικός τομέας όσον αφορά την κεφαλαιοποίησή του διαγράφοντας άγαρμπα. Λοιπόν, όλο αυτό πώς πετυχαίνεται? Υπάρχει καταρχήν μία πρίκα από το δημόσιο η οποία φτάνει 85% των προσαυξήσεων και 95% των προστήμων. Είναι πολύ γενναία πρίκα, μαζί με τους στόχους υπερημερίας των τραπεζών. Όταν δηλαδή κάνουμε μία ρυθμίση, το πρώτο πράγμα που κουρεύεται είναι αυτό. Αυτά μπαίνουν σε ένα μπαλονάκι το οποίο διαγράφεται στο τέλος της ρύθμισης εφόσον ήταν συνεπής ο δανειολήπτης. Είναι ένα κίνητρο. Εάν για τρεις δόσεις ο δανειολήπτης δεν είναι συνεπής για 90 μέρες, εκεί επανέρχεται, ακυρώνεται η συμφωνία και γυρνάμε πίσω εκεί που είμαστε. Για τρεις δόσεις? Ναι, για τρεις συνεχόμενες. Mm-hmm. Δηλαδή, αν τρεις συνεχόμενες οφειλές
τις χάσει. Αν πληρώνω μία, ναι, δεν πληρώνω δύο. Ξαναπληρώνω μία, δεν πληρώνω δύο. Αν γίνει εξυστήματος. Εξυστήματος. Θέλω εξυστήματος, να πω ότι και εκεί μπορεί να είναι και εξυστήματος. Κοιτάξτε να δείτε, τώρα αυτό είναι μια ακραία περίπτωση που τίθεται. Αλλά τέλος πάντων, στο τέλος θα πρέπει να πληρωθεί όλο πάντως. Σε αυτά που κουρεύονται, που μας είπατε προηγουμένως, τα δεδουλευμένα των εργαζομένων, εκεί τι γίνεται. Μισό λεπτό. Καταρχήν να πούμε ότι εκτός από αυτά μπορεί να κουρευτούν και άλλα αν χρειάζεται. Έτσι. Και κύριε οφειλή, ακόμα και κεφάλαιο. Δηλαδή υπάρχει και αυτή η δυνατότητα. Ποιος το καθορίζει. Κούρεμα φόρων. Ποιος το καθορίζει για το κεφάλαιο. Γιατί τα άλλα μας είναι κατανοητό. Λοιπόν, το καθορίζουν το Συμβούλιο των Πιστωτών. Δηλαδή μαζεύονται. Αν συμφωνήσουν λοιπόν οι πιστωτές. Ναι. Γιατί να συμφωνήσουν οι πιστωτές. Γιατί να συμφωνήσουν οι πιστωτές. Λοιπόν, ναι, εγώ αν πάρω, κύριε Δαράκη, ναι, 100 ευρώ από την ΕΒΓΑ της γειτονιάς που την έκλεισα, προτιμώ να πάρω 500 και να λειτουργεί η ΕΒΓΑ και ας μου χρωστάει 1000. Καταλάβατε. Δηλαδή τι να το κάνει. Να πάρει τράπεζα το χέρι. Να πάρει τράπεζα το ψιλικατσίδικο να πουλάει γάλα, να πάρει καμπέρ να το καλλιεργήσει. Υπάρχει μια άλλη μερίδα επιχειρηματιών οι οποίοι λένε το εξής. Εγώ μέσα στα χρόνια αυτής της κρίσης πλήρωνα. Και πλήρωνα με στερήσεις, με αίμα. Για να είμαι συνεπής απέναντι στις υποχρεώσεις μου. Και αυτή τη στιγμή έρχεσαι και βάζεις τους κακοπληρωτές στην ίδια μοίρα με εμένα. Ναι. Μήπως αυτό, λένε, θα αποτελέσει και ένα κίνητρο σε αυτούς που ήταν συνεπείς μέχρι τώρα να γίνουν μελλοντικά κακοπληρωτές. Κύριε... Γιατί θα πούνε ότι, να σου πω, στο τέλος αυτός θα του ρυθμίσουνε. Άρα λοιπόν να γίνω κι εγώ κακοπληρωτής. Κάποια στιγμή θα μου ρυθμίσουνε και πιο κακοί. Γίνονται και πιο κακοί λέγοντας ότι θα με κλείσει. Κατόρθωσα εγώ και έζησα σε αυτή την ιστορία. Σε αυτόν τον ανταγωνισμό της ελεύθερης αγοράς, εγώ αγωνίστηκα, έκανα οικονομίες, πάλεψα και άντεξα. Τώρα εσύ ενισχύεις τον άλλον και μου το βγάζεις ξανά στην επιφάνεια να μεταγωνιστεί. Να πούμε ότι εντάξει, υπάρχει μια βάση αλήθεια στο επιχείρημα αυτό. Όμως, απ' την άλλη, μέσα θα μπορούσαμε να πούμε ότι αν ρυθμίζονται δάνεια και εγώ που δεν έχω δάνειο κανένα, δηλαδή με το κορόιδο που δεν πήρα και δεν το. Ναι. Ναι, δηλαδή αυτό, αν το γενικεύσω. Κάπου τελειωμό. Πρέπει να υπάρχει. Δεν έχει τελειωμό. Κάπου πρέπει να υπάρχει μια χρυσή τομή. Εγώ θεωρώ βέβαια ότι κακά τα ψέματα. Μια επιχείρηση που είναι υγιής και δεν χρωστάει πουθενά, μια επιχείρηση που έχει πέσει έξω προσωρινά, αποκλείεται να την ξεπεράσει εύκολα. Δηλαδή πάντα θα είναι ένα βήμα μπροστά. Αλλά παρόλα αυτά, έχουμε κάποιες δικλείδες ώστε τουλάχιστον αυτό το πράγμα να μην πηγαίνει στο βρόντο. Δηλαδή να υπάρχει μια εξυγιάνση και να τελικά μακροπρόθεσμα το κράτος προτιμάει και αυτό να έχει μια επιχείρηση που, από την οποία κάτι θα πάρει, εργαζόμενους που να πληρώνονται στην ώρα τους, γιατί άμα είναι, ξέρουμε ότι στον ιδιωτικό τομέα υπάρχουν τρελές καθυστερήσεις στις αμοιβές των εργαζομένων. Και να πούμε λοιπόν και για τους εργαζομένους τι παθαίνουν. Να πάμε σε αυτό το κομμάτι, ναι, γιατί αφορά πάρα βεβαίως πολύ. Λοιπόν, διότι το να σωθεί η εταιρεία, βεβαίως, και εγώ ως επιχειρηματίας να είμαι πάλι. Να εξηγήσουμε λοιπόν τι παθαίνουν. Στον αφρό, αλλά να έχω απλήρωτους τους εργαζόμενους μου. Κύριε Δάρα, να εξηγήσουμε τι παθαίνουν οι εργαζόμενοι όταν αποφασίσει η πλειοψηφία των πιστωτών τη ρύθμιση. Τίποτα. Γιατί έχει υπάρξει πρόνοια, το καταφέραμε, το διαπραγματευτήκαμε και το πήραμε, ώστε το 15% των χαμηλότερων πιστωτών εξαιρείται. Δεν το φωνάζουμε, δεν το κουρεύουμε και έχει ανακεραίο την οφειλή του. Άρα εποφελούνται αυτοί που, έχουν, που είναι μικρές πάλι, μικροί πιστωτές. Οι μικροί πιστωτές, εργαζόμενοι. Μικρά ποσά να μην χάσουν. Δεν θα χάσουν τίποτα. Άρα. Εργαζόμενοι, μικροπρομηθευτές, αυτό που θα κερδίσουν μόνο είναι ότι θα πληρωθούν, γιατί πλέον η επιχείρηση θα δουλεύει κανονικά και θα. Αυτοί που είχαν κάνει η ρύθμιση πριν την 1η Ιουλίου του 2016 μπορούν να είναι μέσα. Λοιπόν, υπάρχει μια παρεξήγηση σε σχέση με τις ρυθμισμένες οφειλές. Δεν ξέρω αν είναι και κακή διατύπωση στο νόμο σε αυτό, αλλά εν πάση περιπτώσει αυτό που συμβαίνει, να πούμε τι συμβαίνει. Να. Η ρυθμισμένη οφειλή δεν μπαίνει σε ρυθμίση. Όχι ο φιλέτης με τη ρυθμισμένη οφειλή. Mm-hmm. Δηλαδή γίνεται προσπάθεια η ρυθμισμένη οφειλή να διατηρηθεί και να ρυθμιστούν οι άλλες. Άρα δηλαδή κάποιος με ρυθμισμένη οφειλή μπορεί να μπει κανονικά. Αχα, μάλιστα. Σήμερα το Έθνος γράφει εδώ και για εξοδικαστικό συμβιβασμό για τα αγροτικά χρέη. Τι ισχύει γι' αυτό? Να σας πω τι συμβαίνει. Αυτή η μέθοδος. Αυτή η ολιστική προσέγγιση μπορεί βέβαια να μην αφορά. Μπορούν να ενταχθούν και αγρότες? Όχι, δεν μπορούν άμεσα. Όμως ανοίγει ο δρόμος, έχουμε φτιάξει κάτι τελείως διαφορετικό, ναι, από αυτό που ήταν η υποχρέωση, η μνημονιακή, αν θέλετε. Η μνημονιακή υποχρέωση έλεγε ένας μηχανισμός για τις μεγάλες επιχειρήσεις. Ναι. Τελεία. Και εσείς το πήγατε στο 20.000 ευρώ. Είχε ένα υποχρέωση. Μισό λεπτό. Υποχρέωση ήταν για μια. Ένα μηχανισμό για τις μεγάλες επιχειρήσεις. Εμείς κάναμε ένα μηχανισμό για όλες τις επιχειρήσεις. Ναι. Δεν είναι ο Ολυμπιακός να κερδίσει και το γάλαιο που έλεγε κάποιος. Λοιπόν,
Είναι κάτι το οποίο είναι τελείως διαφορετικό και αν θέλετε και αυτό που λέμε παράλληλο πρόγραμμα που λένε οι πολιτικοί μας, τι είναι. Είναι ότι παίρνουμε μια υποχρέωση και την κάνουμε με τέτοιο τρόπο ώστε να μην μείνει μόνο ο σκληρός πυρήνας. Το δέχτηκαν οι θεσμοί. Και τι δώσατε για να το δεχτούν αυτό. Τι δώσαμε. Θα δούμε. Όχι, δεν μπήκε σε φάση ανταλλαγής καταρχήν. Αποδέχτηκαν ότι δεν είναι μόνο το ενδιαφέρον αυτό. Εκτίμησαν ότι η κατάσταση έχει αυτή την αναγκαιότητα. Κοιτάξτε να δείτε. Να σας πω τι γίνεται. Όπως ξέρετε, οι θεσμοί και ιδιαίτερα μάλιστα το Ταμείο δεν είναι ό,τι πιο ευαίσθητο όσον αφορά τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τους εργαζομένους. Και σε τελευταία ανάλυση μπορεί να μην είναι και δουλειά τους να είναι ευαίσθητη αυτή. Η δουλειά της κυβέρνησης είναι. Προφανώς. Άρα λοιπόν, πρέπει και η κυβέρνηση να βάζει τα δικά της πράγματα και να υλοποιεί δικά της πράγματα παράλληλα με αυτά που είναι υποχρεωμένη να υλοποιήσει, ούτως ώστε να επεκτείνει και να μεγιστοποιεί την ωφέλεια για τις κοινωνικές ομάδες που πρέπει. Για τους αγρότες, λοιπόν. Έχουμε κάτι μπροστά στο μυαλό μας. Λοιπόν, να πούμε για τους αγρότες το εξής. Πέραν από τους αγροτικούς συνεταιρισμούς που εντάσσονται κανονικά, έτσι, να πούμε ότι υπάρχει η διεύρυνση, αν θέλετε, η δυνητική του πεδίου σε διμερείς ρυθμίσεις. Τι σημαίνει αυτό? Αυτό σημαίνει ότι, ας πούμε, με την μέθοδο της προστασίας των στελεχών, υπάρχουν αγρότες που έχουν στην κακιά αγροτική στον ειδικό καθαριστή χρέη. Αυτοί μπορούν διμερώς να ρυθμίσουν. Γίνονται συζητήσεις να γίνει κάποια καμπάνια για να μπουν σε διαδικασίες ρυθμίσεων. Δηλαδή, είναι το πλαίσιο διευρύνεται έτσι και αλλιώς και περνάει και σε άλλα σημεία. Και να πούμε ότι υπάρχει βέβαια, υπάρχουν κάποιες περιπτώσεις που δεν καλύπτονται επακριβώς στους ελεύθερους επαγγελματίες από το αυστηρό πλαίσιο. Όμως υπάρχουν οι διμερείς ρυθμίσεις οι οποίες ανοίγουν. Δεν θέλω να πω έτσι κάποια μεγάλα λόγια, αλλά υπάρχει το γεγονός ότι μπορείς πλέον, όπως ακριβώς πήγαινε κάποιος στην εφορία και έλεγε ρύθμισέ μου 12 δόσεις έχω. Αυτό το πράγμα σταματάει. Δηλαδή υπάρχει μεγαλύτερη ευελιξία, όχι ευελιξία με το τι ψήφισε ο καθένας και κάτω από το τραπέζι, αλλά ευελιξία όσον αφορά. Μπαίνει ένα πλαίσιο. Μπαίνει ένα πλαίσιο και ένα πλαίσιο που θα υπάρξει δευτερογενής νομοθεσία, συγκεκριμένες οδηγίες κατά περίπτωση αντιμετώπιση. Και οι αγρότες λοιπόν δεν ξέρω τι γράφει, δεν το έχω διαβάσει, αλλά γίνονται προσπάθειες σίγουρα. Σε αυτή την κατεύθυνση. Ώστε και ο ειδικός εκαθαριστής να μπει σε μια διαδικασία ρυθμίσεων και λοιπά δάνεια τα οποία είναι αγροτικά να μπουν σε μια διαδικασία διμερών ρυθμίσεων. Μάλιστα. Είστε έτοιμος, είναι... κύριε Ολυμπίτη, γιατί βλέπω ότι ηλεκτρονικό σύστημα δεν υπάρχει ακόμα. Λοιπόν, πώς θα λειτουργήσει αυτό το πράγμα? Ωραία, καταρχήν να σας πω. Ή θα μείνει μόνο στα χαρτιά, και ο κύριος Παπαδημητρίου στη συνέντευξή του είπε ότι μέσα σε 86 μέρες θα ολοκληρώνει. Πώς θα γίνει αυτό το πράγμα? Λοιπόν, μισό λεπτό. Καταρχήν να πούμε ότι γιατί έχουμε αυτό το τρίμηνο. Αυτό το τρίμηνο υπάρχει γιατί δεν θέλουμε σε καμία περίπτωση να γεμίσουμε δωμάτια με χαρτιά τα οποία δεν θα κοιτάει κανείς. Και δεν θέλουμε επιχείρηση να κάνει αίτηση και να περιμένει 3 χρόνια να ρυθμιστεί. Γιατί αυτό την καταστρέφει, δεν τη φτιάχνει. Έτσι, να είμαστε ξεκάθαροι σε αυτό. Μακριά από μας αυτό. Άρα λοιπόν είναι υποχρεωτικό. Στην περιφέρεια, κύριε Ολυμπίτη, που δεν υπάρχει πληθώρα διαμεσολαβητών σε αντίθεση με τα μεγάλα αστικά κέντρα, εκεί θα έχουμε πρόβλημα και καθυστερήσεις. Δεν υπάρχει τέτοια. Δεν υπάρχει. Άμε πρώτα απ' όλα, το σύστημα υπάρχει. Το σύστημα, λοιπόν, να εξηγήσουμε. Το σύστημα, όλα πρέπει να γίνουν ηλεκτρονικά. Ακριβώς. Υπάρχει λοιπόν αυτό το σύστημα. Λοιπόν, αυτό το σύστημα, εγώ έχω δει το demo. Το λογισμικό, έχω δει το demo. Φτιάχνεται και μάλιστα θα σας πω τι γίνεται. Φτιάχνεται από το δημόσιο. Από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων. Καμιά φορά δεν είναι ο κανόνας, αλλά εσείς στην ΕΡΤ θα το καταλάβατε. Κατά εξαίρεση, το δημόσιο μπορεί να δείχνει μεράκι και να κάνει ωραία πράγματα. Εσείς στην ΕΡΤ σας συμβαίνουν πιο συχνά. Έτσι, αλλά είναι σε κατάσταση που προχωράει. Δηλαδή, σας λέω ότι έχω δει με τα μάτια μου το σύστημα να προχωράει. Και θέλουμε να έχουμε το μεγαλύτερο δυνατό αυτοματισμό. Έχουμε εκτίμηση. Στο τρίμηνο. Στο τρίμηνο πρέπει να έχει λήξει. Όχι, στο τρίμηνο, ότι να πάει σε λειτουργία. Και ελπίζουμε να έχει και αυτόματη άντληση δεδομένων στο καλύτερο δυνατόν. Θα έχει επικοινωνία με τις τράπεζες. Ένα θέμα είναι το λογισμικό. Ένα δεύτερο όμως είναι πώς αυτό το λογισμικό διοχετεύουμε πληροφορίες μέσα σε αυτό το λογισμικό για να λειτουργήσει. Δηλαδή, είναι συνδεδεμένα όλα αυτά μεταξύ τους? Υπάρχει αυτή η διασύνδεση? Και δεύτερον, υπάρχει το απαιτούμενο προσωπικό προκειμένου να διοχετεύσει αυτό το σύστημα με τα στοιχεία που χρειάζονται? Κύριε Δάρα, ή θα γίνεται κατά περίπτωση και βλέπουμε, δηλαδή θα γίνει αυτόματα, ή μετά αρχίζουμε και λέμε περίπτωση Δάρα, μάλιστα, για να δούμε, ζητά από τις τράπεζες, φέρνουμε τα στοιχεία, ζητά από εδώ, ζητά από εκεί, για να δούμε τι θα γίνει. Καταρχήν προσπαθούμε για το μέγιστο δυνατό αυτοματισμό, δηλαδή να μην βάζει ο ίδιος ο δανειολήπτης
τα καθαριστικά του σε ηλεκτρονική μορφή. Προσπαθούμε, έτσι. Ναι. Αυτό δεν σας το γιώμα αν θα είναι σύντομα, στο τρίμηνο δηλαδή, έτοιμο. Ή αν θα είναι τα εγγράφα σε ηλεκτρονική μορφή, PDF ή κάτι άλλο. Αλλά δουλεύουμε πάνω στην άντληση. Δηλαδή ότι θα πατάει το κουμπί και ακριβώς θα... Ναι, αυτά τώρα φανταστείτε ότι πρέπει τα δύο συστήματα να επικοινωνήσουν. Το σύστημα των τραπεζών που μαζεύει από 20 τράπεζες τα πάντα με το σύστημα το κρατικό, είναι αρκετά δύσκολες οι διαπαφές. Η Ένωση Ελληνικών Τραπεζών έχει αναθέσει σε ένα σύμβουλο δικό της κάποια μελέτη και... Έχουν συμφωνήσει οι τράπεζες σε αυτό, κύριε Ολυμπίδη, ή έχουν φέρει αντιρρήσεις? Σε ποιο, στο σύστημα, ίσα-ίσα, ναι, το θέλουν. Να διοχετεύσουν το σύστημα με πληροφορίες. Κοιτάξτε, ή, θα προσπαθήσουν να προστατεύσουν και τους πελάτες τους. Δεν έχει νόημα να μην υπάρχει πλήρης εικόνα στους πιστωτές για την κατάσταση. Για να μπορέσει να λειτουργήσει τόσο εύκολα. Γιατί δεν έχει νόημα σήμερα, γιατί δεν δουλεύουν οι ρυθμίσεις μεταξύ άλλων. Δεν δουλεύουν. Γιατί εγώ ξέρω τι χρωστά σε μένα, αλλά δεν ξέρω τι χρωστά στον άλλον και ποιο. Ποιος σε ποιον και δεν μπορώ να έχω μια ολιστική λύση. Γιατί οι τράπεζες τότε, και μιας και το θίξατε το σύστημα των τραπεζών, ζητούν κατάργηση κάθε δικαστικής διαδικασίας μετά τη λήξη, μετά την ολοκλήρωση και την επικύρωση του πρακτικού από τον εξωδικαστικό? Γιατί λένε, ας πούμε, ότι γιατί πρέπει να τρέχουμε μετά στα δικαστήρια για να λήξει αυτή η ιστορία? Αυτό είναι περισσότερο νομικό θέμα. Δηλαδή υπάρχει μια δυσκολία στο να δεσμεύσεις κάποιον, ειδικά τη μειοψηφία, επειδή μια πλειοψηφία των πιστωτών αποφασίζει και για τη μειοψηφία. Υπάρχει μια δυσκολία στο πώς θα δεσμευτεί αν δεν υπάρχει κάποια επικύρωση. Αλλά δεν έχουμε δίκη. Έχουμε επικύρωση. Είναι διαφορετικό. Είναι αυτό που λένε οι Αγγλοσάξονες ratification. Δηλαδή ουσιαστικά ο δικαστής απλά ευλογεί αυτό που συμφώνησαν οι άλλοι και βλέπει ότι δεν υπάρχουν ενστάσεις, ναι, και τηρήθηκε, ναι, η διαδικασία. Και δεν δικάζει το τηρήθηκε. Και οι τράπεζες 50.000 ευρώ και πάνω. Να σας ήταν η λογική. Λοιπόν, καταρχήν, και επειδή πολλοί ρωτάνε και πώς θα πιεστούν οι τράπεζες να συμμετέχουν και τα λοιπά. Οι τράπεζες δεν είναι ούτε άγγελοι ούτε διάβολοι. Είναι κερδοσκοπικά ιδρύματα. Έτσι, δουλεύουν με βάση το κέρδος. Θέλαν μεγαλύτερα όρια σε ένα σημείο. Γιατί το διαχειριστικό τους κόστος για μια μικρή υπόθεση, που το χρέος στην κάθε τράπεζα μπορεί να είναι πολύ μικρό. Μάλιστα. Είναι χωρίς λόγο. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, όπως ακριβώς σε άλλα πράγματα τους κάνουμε καμιά φορά τη χάρη, έτσι και σε αυτό θα πρέπει να κάνουν για το καλό της κοινωνίας τη χάρη, και παρότι είναι θέση τους, δεν είναι. Δηλαδή, μπορεί να μην τους αρέσει, ας πούμε, σαν ιδέα ότι έχουμε χαμηλώσει τόσο πολύ τον πύχη, αλλά, εν πάση περιπτώσει, δεν υπάρχει. Θα επιμείνω σε κάτι. Δεν τους άρεσε και για τη μαζικότερη ένταξη. Αν είχαμε και τους ελεύθερους επαγγελματίες, θα είχαμε μαζικότερη ένταξη. Θα επιμείνω στο εξής. Πώς θα εξασφαλίσετε ότι δεν θα πάω εγώ επιχειρηματίας να πιάσω την τράπεζα από κάτω από το τραπέζι που λέγατε ότι πλέον αποφεύγουμε αυτές τις ιστορίες, ή αυτόν τον υπεύθυνο για τον συμβιβασμό, να του δώσω λεφτά και να μου φτιάξει την υπόθεσή μου? Πώς το εξασφαλίζετε αυτό? Ποια είναι τα μέτρα που παίρνετε? Εδώ πέρα, λοιπόν, μιλώντας για την τράπεζα, για το κράτος, η διαδικασία είναι αναγκαστικά πιο συγκεκριμένη. Θα υπάρχουν εγκύκλοι, θα πρέπει να τηρούνται κτλ. Για την τράπεζα τώρα, υποτίθεται ότι οι τράπεζες δέχονται την εποπτεία της τράπεζας της Ελλάδος, έχουν τους εσωτερικούς τους κανονισμούς και τον έλεγχο ως μέτοχος του τουχουσού. Επαφείτε σε αυτούς τους μηχανισμούς, ναι, που έχουμε. Λοιπόν. Το να βάλουμε σε κάθε ρύθμιση σε μια τράπεζα έναν εφοριακό από πάνω να κοιτάει τι έγινε, είναι αδύνατον, είναι μη λειτουργικό και, εν πάση περιπτώσει, ακόμα και αν αυτό που γίνει κατά εξαίρεση που λέτε, πραγματικά προτιμάω μια κατά εξαίρεση ιδιωτική ρύθμιση χαριστική παρά να ανακαθυστερήσουν τα πράγματα. Δεν υπάρχουν δε αντικειμενικά και τεχνικά κάποιες παραδοχές τις οποίες θα μπορούσαν να δεχτούμε, να υπάρχουν ως μπούσουλας, ότι τότε μπαίνεις, τότε δεν μπαίνεις? Αυτό το υποκειμενικό στοιχείο δεν είναι κυρίαρχο? Μοιάζει να είναι. Η αλήθεια είναι ότι το υποκειμενικό κριτήριο που λέτε δεν είναι ακριβώς υποκειμενικό. Δηλαδή υπόκειται σε οικονομικούς κανόνες. Που λέτε όμως ότι είναι πάρα πολύ ελαστική πια. Ναι, ένας νόμος δεν μπορεί να περιγράψει μια ολόκληρη οικονομική διαδικασία. Και δεδομένου ότι όλη η διαδικασία είναι εθελοντική, δηλαδή δεν νομίζω ότι μπορεί σε μια εθελοντική διαδικασία να ράψει ακριβώς ένα κουστούμι χωρίς να γίνει χάος. Χωρίς να γίνει χάος και όλοι να ερμηνεύουν τον νόμο όπως θέλουν και ο εξωδικαστικός να καταλήξει σε άπειρα δικαστήρια. Φυσικά πρόσωπα δεν συζητάμε. Φυσικά πρόσωπα, καταρχήν έχουμε τον νόμο Κατσέλη για τα φυσικά πρόσωπα. Νόμο Κατσέλη Σταδάκη. Ο οποίος επεκτάθηκε, να τα λέμε αυτά, δηλαδή είχε επεκταθεί το 2015, περιέλαβε και ελεύθερες επαγγελματίες οι οποίοι είχαν χάσει την πτωχευτική τους ιδιότητα και πριν δεν έμπαιναν πουθενά. Μπήκαν κάπου 20.000 συμπολίτες μας
στο νέο νόμο. Να πούμε ότι υπάρχουν για τα φυσικά πρόσωπα και για τις επιχειρήσεις. Έχουν ανοίξει πλέον τα κέντρα ενημέρωσης υποστήριξης δανειοληπτών. Το πρώτο άνοιξε στο Ρέντι, στην ειδική γραμματεία δημόσιου ιδιωτικού χρέους μέσα στο κτίριό της, η οποία παρεμπιπτόντως έχει στελεχωθεί με αποσπασμένους δημόσιους υπαλλήλους. Γιατί λένε ότι φτιάχνονται γραμματείες και γίνονται προσλήψεις. Είναι αποσπασμένοι δημόσιοι υπάλληλοι εκεί και οι οποίοι κάνουν μια πάρα πολύ καλή δουλειά και με κυλιόμενα ωράρια. Και μπορεί όποιος θέλει να πάρει τηλέφωνο, να κλείσει ραντεβού και προσέξτε. Μάλιστα. Αν θέλει να μπει στο νομοκατσέλι, να το πούμε αυτό, γιατί και δεν έχει χρήματα, είναι άπορος, αδυναμία, βάζει τα λεφτά το κράτος στην νομική αμοιβή. Αυτό δεν ξέρω. Η νομική κάλυψη. Η νομική κάλυψη. Μάλιστα. Λοιπόν, περιμένουμε στο επόμενο. Δεν θα είναι σε αυτό το σχέδιο. Καταρχήν, νόμου, να πούμε, επειδή είμαι. Θέλω να σας πω δύο πραγματάκια. Δύο πραγματάκια. Το ένα είναι ότι επειδή με παρουσιάσετε πολύ μεγάλο σχήμα, είμαι στην ομάδα του Δημήτρη Τουλιάκου και έχουν δουλέψει πάρα πολλά παιδιά σε αυτό το νόμο. Δηλαδή από τέσσερα υπουργεία, τέσσερις γραμματείες. Είμαι σεμνός και ταπεινός. Δεν θέλω τόσους επένους. Το δεύτερο που θέλω να πω είναι το εξής. Επειδή πραγματικά μερικές φορές η κυβέρνηση κάνει και καλά, δεν κάνει χιλιάδες καλά, να τα ξεχνάμε, έτσι, κάνει και αρκετά καλά. Καλό είναι να λέγονται, γιατί φανταστείτε, ας πούμε, ότι υπάρχει κόσμος που νόμιζε ότι στο ασφαλιστικό θα πληρώσει παραπάνω εισφορές με το σύστημα Κατρουγκαλού και έκανε παύση εργασιών, αυτά άκουγε, και τώρα ψάχνει τρόπο να ξανανοίξει, γιατί δεν έχουν τελειώσει όλοι οι πανεπιστήμια. Οπότε καλό θα είναι για λόγους ενημέρωσης να υπάρχει. Δεν το λέω ως παράπονο. Κύριε Ολυμπίτη, εμείς η υποχρέωσή μας ως δημόσια τηλεόραση είναι ακριβώς να παρουσιάσουμε τα γεγονότα έτσι όπως είναι. Να ακούμε την πλευρά της κυβέρνησης, να ακούμε βεβαίως και την όποια κριτική. Εύχομαι να βοήθησα, και μακάρι να δουλέψει. Βεβαίως. Και σε έναν Νίνα που έβαλε στα στήματα. Σας ευχαριστώ πολύ. Συγγνώμη για το τρακ. Όχι, μια χαρά όλα. Θα πάμε σε ένα διάλειμμα, θα πάμε όμως no comments. Και πάλι μαζί.